Λοιπόν, εδώ πέρα αυτή η κατάσταση είναι καθημερινή. Υπάρχει κίνδυνο να σκοτωθεί άνθρωπος. Επεμβαίνουν στο πίλερ του φωτισμού εδώ πέρα για το ΣΚΑ, με αποτέλεσμα να μένουν όλη η περιοχή χωρίς φώτα το βράδυ. Αυτό από πότε γίνεται? Αυτό έχει που γίνεται εδώ και 3-3,5 μήνες. Και κάθε μέρα ερχόμαστε και το φτιάχνουμε. Δεν έχει δει κανείς κάτι? Όχι κανένας. Το έχουμε καταγγείλει στην αστυνομία πολλές φορές. Και εγώ προσωπικά, και ο προϊστάμενος του γραφείου, και ο κύριος αντιδήμαρχος, και ο κύριος δήμαρχος. Όλοι το έχουμε κάνει στην αστυνομία. Κάθε βράδυ γίνεται αυτή η δουλειά. Ακριβώς τι γίνεται? Κάποια παραβίαση? Κάποια παραβίαση, έρχονται ροσφάνε, ναι. Κλείνουν τους διακόπτες από τη ΔΕΗ και υπάρχει κίνδυνος να πανθρακωθεί άνθρωπος, να μείνει όπως είναι εδώ πάνω. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Δεν είναι ούτε για παιχνίδια αυτά τα πράγματα, ούτε τίποτα. Θα σκοτωθεί άνθρωπος. Αν δεν συναντηθούν οι ίδιοι, να συναντηθούν οι γονείς, να μαζέψουν τα παιδιά τους, το βασικότερο απ' όλα, που κάνουν αυτές τις δουλειές, κάποιο παιδί κάποια μέρα θα μείνει εδώ πάνω. Βλέπω κάτι μεγάλες χοντρές βίδες και λαμαρίνες έξτρα. Τι είναι αυτό? Αυτά τα έχουμε βάλει μόνο και μόνο για την προστασία αυτών των αναγκέφαλων που κάνουν αυτή τη δουλειά. Γιατί? Για να μην σκοτωθεί κάποιος άνθρωπος. Και είναι κρίμα από το Θεό. Για επιπλέον προστασία. Ωραίστε, λοιπόν. Για επιπλέον προστασία. Ναι. Βίδες που έχουμε περάσει. Ναι. Και όμως παρόλα αυτά καταφέρνουν. Και όμως παρόλα αυτά. Να το ανοίξουν. Ναι. Και προφανώς δεν θα ξέρουν σε τι κίνδυνο βρίσκονται για να το κάνουν αυτό. Προφανώς δεν ξέρουν τον κίνδυνο. Αν τον ξέρουν δεν θα κούμπαγε κανένας.